μαζί με την καλησπέρα μας θα θέλουμε να σας πούμε ότι σήμερα έχω μια ακόμη ξεχωριστή χαρά, ικανοποίηση, συγκίνηση, γιατί η προσκαλεσμένη μας, η Άλκη Τζέι, αντιπροσωπεύει ένα χώρο που είναι από τα σημαντικότερα, τα σοβαρότερα κομμάτια ζωής, η λογοτεχνία. Και όχι μόνο η λογοτεχνία, αλλά η λογοτεχνία και για τα παιδιά και για τους μεγάλους. Το άλλο σκέλος της συγκίνησής μας οφείλεται, μπορούμε να το ονομάσουμε δηλαδή, ότι η Άλκη Τζέι, η προσκαλεσμένη μας, δεν είναι μια διάσημη γυναίκα, με την έννοια ότι ασχολείται όλος ο κόσμος, όλα τα περιοδικά, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με την Άλκη Τζέι, αλλά πιστεύουμε ότι ανοίξει το χώρο αυτόν που υπηρετεί και το σκοπό της εκπομπής, ακριβώς να γνωρίσει άξιους ανθρώπους που όμως δεν έχουν τη μεγάλη δημοσιότητα. Αρκεί να σκεφτούμε ότι η Άλκη Τζέι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ήταν περισσότερο γνωστή σαν γυναίκα του Γιώργου, του Σεβαστίκοβλου, του σκηνοθέτη. Τώρα όμως είναι η Άλκη Τζέι, εδώ και πολλά χρόνια. Αρκεί να σας θυμίσω, γιατί είναι ευρύς ο κύκλος που ξέρει την Άλκη Τζέι, όμως η Ελλάδα που μας βλέπει αυτή τη στιγμή δεν την ξέρει, όπως δεν ήξερε πριν από 10 χρόνια το μεγάλο μας μακαρίτη πια Δημήτρη Χατζή, και χρειάστηκε μια εκπομπή για όλο τον κόσμο τότε να τον παρουσιάσει και να τον μάθει όλος ο κόσμος και να μην είναι και δεν ήταν πια ένας άνθρωπος για τους λίγους. Θέλω να πιστεύω ότι η Άλκη ανήκει στους πολλούς επειδή το θέλει η ίδια. Αρκεί να σας θυμίσω ότι το πρώτο της ξεκίνημα, κατά τη γνώμη μου, είναι από τα πιο λαϊκά παιδικά ξεκινήματα. Είμαι βέβαιος ότι λίγοι ξέρουν ότι η Άλκη Τζέι είναι αυτή που εφεύρε, καθιέρωσε, εμπνεύστηκε τον περίφημο κλούβιο του Μπαρμπαμητούση. Ίσως αυτό να ήταν μια αφετηρία για τόσα παιδικά βιβλία και τόσα άλλα γεγονότα που έχουν φραγίσει τη ζωή της Άλκης Τζέι στον χώρο του παιδικού βιβλίου, έργου κτλ. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι το καπλάνι της βιτρίνας, ένα άλλο έργο, έχει, δεν ξέρω πόσα ταξίδια έχει κάνει και σε πόσες χώρες. Εδώ προσπάθησα να κρατήσω κάποια στοιχεία, 15 γλώσσες, 35 εκδόσεις, 85.000 βιβλία, βραβεία Ανατολής και Δύσης. Ή να τελειώσω με την αραβωνιαστική Αθλακιλέα, που τώρα τελευταία πια την έκανε γνωστή σε έναν πολύ μεγάλο χώρο αναγνωστών, που κι αυτή δεν πρόσφασε να εκδοθεί και έχει φτάσει στις 17 εκδόσεις, περίπου 5 γλώσσες αυτή τη στιγμή και ούτω καθεξής. Έκανα αυτή την εισαγωγή, γιατί είπαμε και πάλι ότι εδώ δεν μας ενδιαφέρει να φέρουμε κάποιες προσωπικότητες που είναι πολύ ή λίγο γνωστές, αλλά κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά αξίζουν τον κόπο να τους γνωρίσουμε σαν ανθρώπους. Θα διαπιστώσετε ότι πραγματικά την Άλκη αξίζει να την γνωρίσουμε. Πριν μιλήσω, επειδή είναι αυτή τη στιγμή απούσα, είναι στο μπαρ και πίνει καφέ, και αυτό τα είπα, επειδή δεν θα ήθελα να τα ακούει, θα θυμίζω για άλλη μια φορά, περιμένουμε τις απαντήσεις σας όπως κάθε φορά φίλοι μας. Θα θυμίζω άλλη φορά τη διεύθυνση, είναι στα Television, Λαγουμιτζή 20 στην Γαλλικαία. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας και ποιους ή ποιες θα θέλατε να καλέσουμε εδώ για να γνωρίσουμε από κοντά το χαρακτήρα του. Και τελειώνοντας, θα θυμίζουμε ότι πλησιάζει η ώρα της τελικής κλήρωσης για το ποιος θα είναι ο τυχερός να πάει μια βόλτα στο Παρίσι. Και μείνετε ήσυχοι, τα γράμματά σας, απαντούμε στα γράμματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι πολλά, δεν γίνεται να απαντήσουμε σε όλα. Αλλά ήδη σιγά σιγά θα παίρνετε και παίρνετε αρκετές απαντήσεις στο κομπιούτερ. Πάμε τώρα στον άλλο καλεσμένο μας, τον κύριο Κουνάγη, ένας πολύ καλός ζωγράφος, φίλος που θα ζωγραφίσει την Άλκη. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε και μια ιδιαίτερη ζεστασιά με τον κύριο Κουνάγη, μου και αδερφός του εκλεκτού φίλου μου πάλι, του Αργύρη Κουνάγη, του μεγάλου μας μουσικού και του Κουστολούς. Θα τα πάμε καλά και με τη ζωή, μια βολτίτσα όπως με όλους είχα δει την Καρόλου να μας συνεργήσει στο εργαστήρι σας. Έτσι. Κύριε Κουνάδη, βλέπω ότι ζωγραφίζετε ρεαλιστικά, παραστατικά. Ποια είναι η διαφορά της ζωγραφικής σας και της φωτογραφίας? Υπάρχει ουσιώδη διαφορά. Η μένη φωτογραφία είναι μια στιγμιωτική ουδέτερη απεικόνηση της πραγματικότητας, της φύσης. Ενώ νομίζω ότι η δουλειά μου είναι, περνάει μέσα από την προσωπική μου έκφραση, έχει την προσωπική μου σφραγίδα. Ασφαλώς υπάρχει κάποια διαφορά.
Άλλοι συνάδελφοί σας άρχισαν να ζωγραφίζουν μαζί σας και έχουν φτάσει να ζωγραφίζουν αφηρημένα. Εσείς πώς εξακολουθείτε να ζωγραφίζετε έτσι? Καταρχήν, οι ζωγραφίες είναι εκφράσεις. Και δεν κρύβω φυσικά ότι έχω περάσει από διάφορα στάδια της αθεροτικής ζωγραφικής και αυτό με βοήθησε πολύ στο να αποδεσμεύσω την τεχνική μου από την επιχείρηση. Βέβαια, η δουλειά συνεχίζεται. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Πέστε μας, ένας έμπορος τέχνης, κατά τη γνώμη σου, θα μπορούσε να εργάσει καλλιτεχνικά και κατ' επέκταση οικονομικά ή εμπορικά ένα καλλιτέχνη? Δεν νομίζω. Καταρχήν, ένας έμπορος τέχνης δεσμεύει την ευκαιρία του ζωγράφου. Και νομίζω ότι ο ζωγράφος δεν θα δεχόταν ποτέ. Το κράτος, τι κάνει για κάποιους εκαστικούς? Λίγα πράγματα. Ελάχιστα. Σχεδόν τίποτα. Εμείς οι ηθοποιοί έχουμε το σωματείο μας που υπερασπίζεται τα συμφέροντά μας. Εσείς έχετε ένα εκμεδητήριο από ό,τι ξέρω. Έτσι δεν είναι? Τι κάνει για εσάς? Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του καλλιτεχνικού εκμεδητήριου ως δημόσιου φορέα από το σωματείο το δικό σας. Βεβαίως, το σωματείο, το φορέας ο δικός μας έπρεπε να έχει συμμετοχή των συνδικαλιστικών, των διοικήσεων των συνδικαλιστικών φορέων των καλλιτεχνών. Τέτοιο πράγμα δεν συμβαίνει. Συμμετέχουν οι ήδη καλλιτέχνες στον χώρο αυτό. Τέλος, ξέρουμε ότι το κριτήριο έχει πολλές ευκαιρίες, ενδυνείς ευκαιρίες. Φυσικά με το μέτρο αυτό, κρίνοντας το, έχει κάνει ορισμένες παραστάσεις προς την πολιτεία κατά καιρούς. Και τα κέρια και τα χωρά αιτήματα των καλλιτεχνών. Για τα οποία η πολιτεία δεν ανταποκρίθηκε. Και δεν ανταποκρίθηκε ακόμη και για τα ουσιώδη προβλήματα που αφορούν την λειτουργία του κρατικού χώρου. Σε αυτό επάνω, το επιμελητήριο βέβαια πρέπει να αντιμετωπίσει και τα δικά του εσωτερικά προβλήματα ταυτοχρόνως. Πάντως, ακόμα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ρευστή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σνάδη. Πάμε στο στούντιο να ζωγραφίσετε την άλλη δέντρη. Λοιπόν, ο κύριος Κουνάδης ζωγραφίζει και η Άλκη Ζέη είναι δίπλα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Και εμένα που με καλέσατε. Δεν ξέρω πώς θα πας με τα μηχανήματα, ρωτάω κάθε φορά τους καλεσμένους. Εγώ χάλια. Χάλια. Δηλαδή, δυσκολεύομαι να πατήσω ένα κουμπί για να μην μπρω στο βίντεο. Γραφομηχανή τουλάχιστον. Γραφομηχανή γράφω, αλλά και αυτή χάλια με πολλά λάθη. Αλλά ευτυχώς στον εκδοτικό μου οίκο έχουμε καταπληκτικές διοκτώτριες και κάνουν υπομονή και τα διορθώνουν. Κύριε Βλωρίτη, σαν φίλος έχετε ζήσει με την Άλκη τη Ζέη και καλές και κακές στιγμές. Θα θέλαμε λοιπόν να μας μιλήσετε για το χαρακτήρα του. Είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός εκπλήξεων, ταλέντου, μητρικότητας και ηρωισμού. Όλα αυτά. Λέω εκπλήξεων γιατί εγώ όταν τη γνώρισα πολύ πολύ νέο κορίτσι, τη γνώρισα σαν μητέρα. Μητέρα δηλαδή ενός κούκλου. Έπαιρνε στο κουκλοθέατρο, εκείνη τον είχε φανταστεί και δημιουργήσει, τον Κλούβιο, τον Μπάρμπα Μητούση. Μετά άρχισε να γράφει ιστορία για παιδιά, δεύτερη έκπληξη, πάρα πολύ ωραίες. Έπειτα έφυγε έξω. Στο μεταξύ οι εκπλήξεις διαδέχονταν μια την άλλη, γιατί τη μία ήταν συγγραφέα, την άλλη ήταν ηθοποιός, τη μία ήταν στην Ελλάδα, μετά έφυγε στην Ιταλία και μετά έφυγε στη Σοβιετική Ένωση. Και όλα αυτά τα αντιμετώπισαν το άλλο τη στοιχείο με πραγματική ηρωική διάθεση. Εκείνο που με κρατάει πάνω τέτοια ευρώνη την μπροστά στην άλλη, είναι η δύναμή της. Από πού την αντί. Είναι η ίδια δυνατή σαν χαρακτήρα και τόσο πολύ χιούμορ. Είναι άραγε τόσο πολύ αισιόδοξη. Έχει τραβήξει τόσα πολλά στη ζωή της. Πολλά τα έχουμε τραβήξει μαζί και σκέφτομαι πως εγώ κάθε φορά που ήμουν απελπισμένη πήγαινα και την έβρισκα και κρανιόμουν στο λαιμό της και κλεγόμουν. Η Άλκη δεν ξέρει τι θα πει. Να κλάψει, να παραπονεθεί, να ζητήσει βοήθεια. Βοηθάει τους άλλους, η ίδια αντιμετωπίζει τα μεγάλα προβλήματα της ζωής της, τις περιπέτειες της ζωής. Δεν αστείς.
ανεξάντητο. Τέτοιο χιούμορ που αν είχα καιρό θα μπορούσα να σας έλεγα πολλά ανέκδοτά της και να πείτε άντεσε τέτοιες ώρες να στέκεται. Δηλαδή, εκείνο που με κάνει και παραξενεύομαι ακόμα σήμερα είναι πώς αντέχει και στέκεται τόσο όρθι. Έχει αυτό το πολύ θετικό, θετική σοβαρή όψη και ξαφνικά βλέπεις μια πλευρά εντελώς περίεργη, εμφανίζεται δηλαδή ένας τοτός από μέσα. Και αυτό βέβαια είναι το πιο χαριτωμένο, η έκπληξη που έχεις από τη ΖΕΗ, θαυμάσια συνεργάτης βέβαια και καθόλου πληκτική. Έχει πάντα ένα καινούριο τρόπο να βλέπει τα πράγματα. Είναι εσωστρεφή, μου φαίνεται. Είναι φοβερή μάνα. Είναι τρυφερή γυναίκα για τον άντρα της που τώρα περνάει μια δοκιμασία. Από μικρό παιδί την έχω ζήσει να είναι μέσα πάντα κοντά στο λαό. Με τις δοκιμασίες τις όσες πέρασε το κύριο και που μας έχει περιγράψει στο τελευταίο του βιβλίου, στα παιδικά της όπου εμπλέκεται όλη η οικογένεια να πούμε και ότι εν πάση περιπτώσει νομίζω πως είναι ένας άνθρωπος από αυτούς που μπορούμε να βάλουμε ένα άρθρο κεφαλαίο. Διακρίνεται κάποιο ελάττωμα στο χαρακτήρα της? Αν έχει κάποιο ελάττωμα δεν το βλέπω, αλλά αυτό είναι το ελάττωμα το δικό μου. Βλέπω τους φίλους μου πάντα έτσι, υπέροχους. Για μένα είναι υπέροχος. Και τα ελαττώματά της, εάν υπάρχουν, σε όλους τους ανθρώπους θα υπάρχουν ελαττώματα, μου φαίνεται ότι τα περιφρονεί και τα κρύβει. Δεν πιστεύω ότι τα έχει εκμεταλλευτεί ποτέ αυτά τα ελαττώματά της. Είναι βάρος κάποιου βέβαια, γιατί όταν έχουμε ένα ελάττωμα ενοχλούμε κάποιον απλώς. Πιστεύω ότι η Άλκη αυτό το πράγμα δεν το έχει κάνει. Εμένα η Άλκη έχει τόσα χαρίσματα σαν άνθρωπος και σαν φίλος που τα ελαττώματά της, αν υπάρχουν, και θα υπάρχουν βέβαια, μπορεί, θα υποχαρίσουν, δεν παίρνει κανένα ρόλο, δεν με απασχολούν. Εσείς τι γνώμη έχετε για την Άλκη Ζέη? Η Άλκη Ζέη θεωρείται σπουδαία συγγραφέα. Το έργο της μιλάει από μόνο. Σαν άνθρωπος. Η παρουσία της εκπέμπει πάντα αγάπη, συμπάθεια. Για να την αγαπήσουν τόσο τα παιδιά, θα να πει ότι είναι καλή για τα δικά σα χαρακτήρα. Η Άλκη ανήκει στους ανθρώπους που είμαι βέβαιος ότι αυτά που ακούσατε τώρα και κάποιοι που μίλησαν αποκλείεται να είπαν κακαλόγια που λέμε. Να ακούσουν εδώ. Το κομπιούτερ που είναι αδέκαστο, σποτίστε τι μας είπε. Λοιπόν, το τράκ μην μπορεί να το σχέσει. Ναι. Όχι, όχι. Παιχνίδι, παιχνίδι, παιχνίδι. Θα πάρουμε σώμα. Η φωνή της Χαριτίνης Καρόλου θα μας πει τι λέει. Καθώς κυνηγάτε συνεχώς το χρόνο, συμβαίνει να ρίχνεστε ολόψυχα στα πάθη της στιγμής. Είτε στον τομέα του σπορ, είτε στον τομέα της εργασίας ή του έρωτα. Το σώμα σας υποφέρει πότε-πότε, αλλά κρατάτε γερά το τιμόνι της υπερβολής, χωρίς να σκέφτεστε τα αποτελέσματα των πράξεών σας. Στον έρωτα είστε η ιδανική σύντροφος. Αυτή που συνδυάζει με κέφι τη σοφία και την υπερβολή. Στην πραγματικότητα, μια βαθιά διαδικότητα σας κατέχει σε ό,τι αφορά τους άντρες. Αυτή η διαδικότητα σας κάνει μερικές φορές να αμφισβητείτε τους ίδιους σας τους στόχους. Είστε ρεαλίστρια και αυτό φαίνεται. Λίγο πεσιμίστρια ίσως, γιατί αναρωτιέστε υπερβολικά για τα υπαρξιακά προβλήματα. Σοβαρή και πάντα βιαστική, βρίσκεται πως ο καιρός δειλά πολύ γρήγορα, πράγμα που εμποδίζει την πραγματοποίηση των σχεδίων σας. Τι να πω εγώ, το είπε ο κομμάτιος. Πού έχεις κάποιες αντιρρήσεις, πού πιστεύεις ότι σε πλησίασε άλλη? Πιστεύω ότι με πλησίασε, έστω ότι κυνηγώ το χρόνο, είναι η αλήθεια. Βέβαια, για τα σπόρ είναι τελείως μηδέν. Δεν μου λες, αλλά αυτή η διαδικότητα όπως φάνηκε και πού την πάει,
Πού περίπου νομίζω πάει αυτή η διαζητότητα? Δεν κατάλαβα και πολύ πολύ που το πάει. Έχει το άφησε και λίγο φλού. Έτσι. Έτσι νομίζω. Με την έννοια διχοτόμηση όχι. Ναι. Διχοτόμηση όχι δεν είναι. Αλλά εάν το πούμε ότι διοχετεύεσαι και πολλά πράγματα δεν ξέρω πού το πάει. Σκόρπισμα ίσως. Ένα σκόρπισμα ίσως. Εκεί δεν έπαιζε έξω. Το ρεαλίστρια. Ρεαλίστρια λιγάκι έχει πέσει έξω. Δεν είμαι και τόσο πολύ. Είναι με την έννοια ότι είσαι ένας άνθρωπος που πατάς γερά στη γη. Α, αυτό ναι, ότι βλέπω τα πράγματα όπως είναι, αυτό... Αυτό νομίζω, σωστά. Εκεί. Ναι, εκεί έτσι δεν είναι. Σωστά το... Τίποτε άλλο, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρε και να δώσεις πια ανάμιση, να το δώσεις και στο γιο σου και στο Γιώργο να διασκεδάζει. Έτσι. Να δούμε τώρα, ο φίλος μας, ο κύριος Κώστας. Ο κύριος Κουνάζη τι έχει κάνει. Θα πάμε εκεί μέσα. Δεν νομίζετε, να πάμε εκεί κοντά, μην το στήξουμε γιατί εδώ δεν είναι ένα πορτρέτο. Ο κύριος Κουνάζης έκανε ένα σχέδιο, προσπάθησε να κάνει ένα σχέδιο. Ωραία, με έχει κάνει και κοριδικίδες, καλό είναι. Λοιπόν, μείνετε να τα παραδώσω και να το σχολιάσετε, να πάω να χαιρετήσω εγώ τους φίλους μας. Λοιπόν, καλή σας νύχτα, η Άλκη Ζέη παρουσιάστηκε μπροστά σας. Παίξαμε μαζί της, όμως με το παιχνίδι, όπως ένα σαλόνι, όπως ένα σπίτι, όπως ένα οποιοδήποτε χώρο. Βγάλαμε από την άλλη κάποια ζεστή.